Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο εδώ πέρα στο κανάλι μου στο YouTube. Σήμερα, όπως βλέπετε, ξαναπαίζουμε Brawl Stars και έγινε κάτι πολύ τρομερό. Μπήκε νέα σεζόν, εντάξει, ναι, δεν είναι και τόσο σπάνιο. Οκ, μπαίνει σεζόν, κάθεται και λίγο. Γενικά το Brawl Stars δεν ξέρω τι φάση, δεν ξέρω τι σημαίνουν καινούργιες ιδέες. Εντάξει, θα μπορούσα να πω ότι νέα σεζόν είναι καινούργια ιδέα, αλλά εννοώ πρωτότυπη ιδέα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, το απλά να αλλάζουν τη σεζόν δεν είναι κάτι καινούριο. Πρέπει κάτι να προσθέσουν, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τέλος πάντων, αυτή η σεζόν, μόνο και μόνο από το λόμπι καταλαβαίνετε ότι είναι πιο πολύ σαν καρτούν, ας πούμε. Θυμίζει λίγο Looney Tunes, είναι σαν αυτό το κύκλο το Looney Tunes. Και η μουσική στο λόμπι είναι ίδια με τα Looney Tunes. Αυτή τη στιγμή δεν ακούγεται, επειδή έχω βάλει να μην ακούγεται για να ακούγομαι εγώ. Αλλά θα σας το βάλω κάπου εδώ. Και ναι, είναι κάπως έτσι, θυμίζει πάρα πολύ Looney Tunes, δεν ξέρω πώς δεν έχουν φάει copyright. Θα δούμε λίγες αλλαγές, δεν ξέρω αν θα παίξουμε, γιατί δεν έχει κάτι να δείξω νομίζω μέσα στο match. Όχι, δεν έχει τίποτα. Οπότε θα δούμε απλά τις αλλαγές και στο επόμενο βίντεο θα παίξουμε αν είναι. Νέο Brawl Pass, έχουμε κάποιους νέους Brawler, θα τα δούμε όλα ένα-ένα. Πάμε για αρχή να δούμε το πιο σημαντικό, που είναι το Brawl Pass. Πήρα το προηγούμενο Brawl Pass, όπως ξέρετε, και πήγε χαμένο. Το πήρα, ξέρω εγώ, για 2 μέρες. Τσάμπα χάλασα όλα μου τα gems. Βέβαια, πλέον το Brawl Pass δεν μπορεί να το αγοράσει με gems. Άρα, θα μπορούσα και να πω και ότι δεν το πήρα τσάμπα, γιατί αυτό δεν θα μπορούσα ούτε καν να το πάρω. Πρέπει πλέον να το πληρώσω αναγκαστικά 8 ευρώ. Δεν ξέρω γιατί το κάνανε αυτό. Θα το πάρω το Brawl Pass. Θα δείξει. Πάμε να δούμε λίγο το Brawl Pass. Αυτό το Brawl Pass είναι διαφορετικό, δεν έχει Brawler αυτή τη φορά. Έχουμε ένα skin για την Colette, το οποίο είναι λίγο ό,τι να είναι. Εμένα δεν μου πολύ αρέσει η Colette. Δεν ξέρω γιατί δεν βάζουν Brawler, μάλλον και καλά, δεν ξέρω, θέλουν να το αλλάξουν. Ναι, τι να σας πω, δεν ξέρω. Πάντως, όπως βλέπετε και από τα pins, αυτή η σεζόν έχει να κάνει σχέση με cartoons. Βλέπετε, έχουμε αυτό τον cartoon σκελετό. Στο free έχει αναδεύτερο tier Star Drop για να σου τυχαίνουν πράγματα, το οποίο είναι πολύ καλό. Και εντάξει, έχει διάφορα reward, θα κάτσω να τα πω όλα ένα-ένα. Πάμε στα πιο σημαντικά, ας πούμε, που είναι εδώ, Unlock Any Brawler. Έχουμε στο 25 tier Unlock Any Brawler και να κερδίσεις και κάποια παρατασιμή. New Player Icon, εντάξει, αυτό είναι λίγο άχρηστο. Και πού είναι ο Brawler, είναι στο 48 tier, είναι αρκετά πέρα το Colette skin. Αλλά στο τέλος κερδίζεις μόνο Star Drops. Οπότε είναι ένα συν. Δεν ξέρω, μπορεί να το πάρω αυτό το Battle Pass. Brawl Pass μάλλον. Μ' αρέσει αρκετά. Πάμε να δούμε λίγο και τους Brawlers. Οι Brawlers μας είναι, βασικά είναι ένας, είναι αυτός ο γάτος που είναι νάτος. Όπως βλέπετε είναι επίσης σαν καρτούν, ας πούμε, θυμίζει λίγο τον παλιό Mickey Mouse, έτσι στον ασπρόμαυρο και τέτοια πράγματα. Πάμε λίγο να το δούμε μέσα στο training. Και το skin της Colette είναι έτσι άνιμε, ας πούμε. Οπότε είναι κάπως σαν καρτούν. Okay, μην με κράξετε, ξέρω ότι δεν είναι καρτούν τα άνιμε, αλλά εντάξει. Έχει ενδιαφέρον τρέξιμο. Νομίζω ότι δεν έχουμε δει Brawler να τρέχει έτσι. Είναι αρκετά περίεργο, μου αρέσει. Και έχει και μια ουρά από πίσω. Σε εμφάνιση είναι ωραίος Brawler, ας πούμε. Παίρνει τη σούπερ από μόνος του. Είναι από αυτούς που παίρνουν από μόνοι τους τη σούπερ. Σαν τον Ντάριλ, ξέρω εγώ. Βαράει από κοντά. Ωραίο, μ' αρέσει. Είναι γάτα. Δηλαδή κάνει σκράτς. Okay, είναι ωραίο. Ουσιαστικά είναι η κινήση μιας αληθινής γάτας. Πηδάει μακριά πάνω στους αντιπάλους. Δεν κάνει damage. Αυτό είναι λίγο κακό. Δεν ξέρω αν κερδίζει κάποιο health. Κερδίζει μήπως ταχύτητα, όχι. Οπότε απλά πηδάει πάνω στους αντιπάλους. Εντάξει, δεν μου φαίνεται και πολύ σπασμένος, να πω την αλήθεια. Ένα λεπτό να φάμε damage, να δω μήπως κερδίζει ζωή ή κάτι. Για να δούμε. Όχι, δεν κερδίζεις κάτι. Οπότε απλά πηδάς πάνω τους. Πάμε και για το σίγουρο να δούμε και μέσα στο μενού τι λέει. Έχει μόνο 3000 ζωή. Οπότε είναι support παίχτης. Πώς είναι support? Μισό να δούμε. Okay, το attack είναι απλό, απλά βαράει. Το movement είναι very fast, είναι αρκετά γρήγορη.
Κάνει το carry me jump and attach. Α, σκαρφαλώνει πάνω σε άλλους brawlers. Δεν το ήξερα αυτό, δεν φαινότανε. Τους κάνουμε heal οπότε στους συμπαίκτες μας. Οκ, μ' αρέσει. Και έχει δύο κινήσεις. Αυτή εδώ πέρα κόβει 2.000 ζωή, αλλά δεν καταλαβαίνω πώς την παίρνεις ακριβώς. Δεν το πολύ κατάλαβα αυτό. Πάντως αυτή είναι η brawler. Ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε και το skin της Colette, το οποίο είναι και καλά έτσι σαν άνιμε, αλλά η Colette δεν μου πολύ αρέσει σαν brawler, οπότε είναι μόνο για το skin, ξέρω εγώ. Οκ, μια χαρά φαίνεται με το match. Τώρα για τις γεννήσεις δεν έχουμε κάτι να δούμε. Είναι η Colette, την ξέρουμε όλοι. Αλλά είναι και αυτή σαν γάτα. Πήραν απλά το χμούμε της γάτας και το βάλαν στην Colette. Εντάξει, δεν μου πολύ αρέσει να πω την αλήθεια. Η γάτα μου αρέσει. Δεν ξέρω γιατί τη βάλαν στο Brawl Pass. Πώς την κερδίζεις τη γάτα οπότε? Α, με το κανονικό τρόπο, ξέρω, την ξεκλειδώνεις όπως τους υπόλοιπους. Οκ. Οπότε αυτό ήτανε. Νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο. Ναι, δεν βλέπω κάτι. Κάτσε αυτό το πέρα, τι είναι free, γιατί δεν μπορώ να τα πάρω. Παίρνεις ένα free έξτρα με τον Brawl Pass. Α, καλά. Pay to win, το έχουν κάνει το παιχνίδι. Τι κάτω. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο. Αυτή ήταν η νέα σεζόν του Brawl Stars. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τη γνώμη σας. Πώς σας φαίνεται η νέα σεζόν. Μ' αρέσει μέχρι τώρα. Είναι ok. Μ' αρέσει αυτό το cartoon Looney Tunes στυλ. Στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε τον Hank. Θα το έκανα στο σημερινό, αλλά αφού βγήκε νέα σεζόν έπρεπε να την κάνω αναγκαστικά, ας πούμε. Αυτά θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.